Γεια χαρά σε όλους. Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία με τον ατμοποιητή που έχει ταράξει τα νερά στην ατμιστική κοινότητα για τον Κέιφαν, Κάιφουν, όπως το θέλετε πείτε το. Εγώ το λέω Κέιφαν. Βλέπω σε διάφορα φόρουμ και ελληνικά και ξένα και σε διάφορα βίντεο στο YouTube, που μιλάνε για θέματα διαρροών. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ και που μου έχει τύχει, θα πω παρακάτω, είναι το εξής. Κατ' εμέ η άποψή μου είναι ότι όταν έχουμε διαρροή σε ένα τέτοιο ατμοποιητή, κατά 90% φταίει το στήσιμό μας. Δεν φταίει ο ατμοποιητής. Έτσι, κάπου δεν έχουμε βάλει τα φυτίλια σωστά, δεν έχουμε σπρώξει κατά το στήσιμο τα φυτίλια μας στα αυλάκια, ούτως ώστε μπαίνοντας που γίνεται η εισδροή του υγρού, να είναι τα φυτίλια από πάνω και να γίνεται απορρόφηση του υγρού. Με αποτέλεσμα, όταν δεν έχει καλή εφαρμογή, να γίνεται το φαινόμενο του συγκοινωνού των δοχείων και να ανεβαίνει στάθμη μέσα στο φουγάρο, να καλύπτει τα πάντα και να έχουμε και υγρά από την εισδροή, από την οποία εισδροή σε αέρα. Εν ολίγηση και γίνεται μια υπερχείληση. Ένα άλλο όμως αυτό που είπα προηγουμένως που μου έτυχε σε μιανού γνωστού που παρήγγειλε κάποιον ατμοποιητή από τη FastTech ήταν το εξής. Στην εσωτερική μεριά του ατμοποιητή, όπου βιδώνει το φουγάρο στο πλατό, το πλατό, το λέω για τους αυτούς που τυχόν βλέπουν το βίντεο και δεν τον έχουν, είναι αυτό εδώ, είναι αυτό το κάτω, αυτό εννοούμε πλατό και εσωτερική του μεριά. Την ώρα που βιδώναμε το φουγάρο δεν είχε τέλεια εφαρμογή, δηλαδή δεν εφάπτονταν το φουγάρο με το πλατό. Από ό,τι κατάλαβα, κάποια σπήρα τους είχε ξεφύγει, κάποιο πάσο από το σπήρωμα, δηλαδή τους είχε ξεφύγει στην παρτίδα αυτή και δεν υπήρχε εφαρμογή. Με αποτέλεσμα η μία μεριά του φουγάρου να πατάει σωστά, ενώ από την απέναντι να έχει κάποια δέκατα του χιλιοστού να είναι πάνω. Βέβαια το σημείο που γινόταν αυτό δεν ήταν κοντά στα πλάκια, γιατί πιστεύω ότι αν ήταν κοντά στα πλάκια, είτε στο ημισφαίριο που είναι τα πλάκια, ας πούμε, μπορούσαμε κάτι να κάνουμε, να βάλουμε, ας πούμε, το φυτίλι, να το πατήσουμε ακόμα πιο κάτω, μήπως πιάναμε το κενό αυτό με τα φυτίλια. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι τα πλάκια στον ατμοποιητή είναι ανατολή-δύση, το κενό ήταν κάπου βόρειο-ανατολικά, δηλαδή κάπου εκεί που είναι οι βίδες. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να παρεύουμε σε εκείνο το σημείο. Εκεί υπήρχε με μηχανικό σφάλμα, κατασκευαστικό, οπότε δεν γινόταν κάτι. Εν ολίγης, είναι τόσο εύκολος αυτός ο ατμοποιητής να στηθεί, που θεωρώ, ας πούμε, ότι τα προβλήματα υπερτροφοδοσίας είναι καθαρά θέμα λάθους στησίματος. Αυτά τα λίγα. Είναι πάρα πολύ ωραίος ατμοποιητής, έχει ταράξει τα νερά πράγματα. Δώστε λίγο προσοχή, όσοι τον έχετε και έχετε αυτά τα προβλήματα, δείτε αυτό που σας λέω με το θέμα της εφαρμογής. Δοκιμάστε να βάλετε το φουγάρο, σας λέμε, το βάζετε από τη μία μεριά και βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο κενό. Το ξεβιδώνετε, βάλτε το από την άλλη να δείτε. Μήπως δεν είναι θέμα σπήρας, μήπως είναι κάποιο φάλτσο στο φουγάρο, αν και είναι λίγο δύσκολο αυτό. Δεν νομίζω τόσο πολύ πια. Αυτά. Με τους πειραματισμούς θα τα βρείτε όλα. Να είστε καλά.